είστε κορίτσια μου όμορφα. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Καλημέρα, παιδιά. Πού σε φέρνω σήμερα, Φέη? Πού θα με πας? Μαυροχώρη Καστοριάς. Α, η Μπέτη Καραγιαννίδου μας έστειλε αυτή την πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Αλήθεια. Φυσικά, βλέπεις εδώ, είναι κτηνοπορεινό το σκηνικό, ήλιος, τα δέντρα, τα φύλλα πέφτουνε. Στην Καστοριά μας βλέπουνε και μας στείλανε την καλημέρα τους με αυτή τη φωτογραφία. Καλημέρα στην Καστοριά. Πάμε να δούμε τον καιρό για σήμερα. Λοιπόν, συνεχίζεται το θερινό, πήγαινε πιο εκεί προς την Ιταλία. Να θυμηθείς και τα νιάτα σου. Λοιπόν. Λοιπόν, ο καιρός συνεχίζει να είναι φθινοπορεινό σήμερα. Οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές. Βλέπουμε στη Βόρεια Ελλάδα ότι είναι υψηλότερη μέχρι 14 βαθμού Κελσίου, 15 στη Θράκη, 20 θα είναι στη κεντρική Ελλάδα και στην Αττική. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποιες πιθανότητες για βροχές σήμερα στην Αττική και νοτιότερα. 11 με 21 βαθμοί στην Πελοπόννησο, 13 με 22 στην Κρήτη και 14 με 21 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία στα Δωδεκάνησα. Αύριο που μπαίνει ο Νοέμβριος θα μπει με φθινοπορεινό σκηνικό, αλλά και σιγά σιγά θα γίνεται χειμωνιάτικο γιατί η θερμοκρασία θα πέσει. Και άλλο, βλέπουμε ότι μέχρι 14 βαθμοί θα είναι στη Βόρεια Ελλάδα η θερμοκρασία, 17 στην κεντρική, 17 και κάτω, μόνο στα 12 θα είναι μέχρι 19. Γενικότερα από αύριο, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, αλλάζει ο καιρός, αλλάζει το σκηνικό και γενικότερα μπαίνουμε σε χειμωνιάτικους ρυθμούς. Λέγαμε και πού θα σε πάω τώρα. Πότε θα έρθει επιτέλους το φθινόπωρο? Το φθινόπωρο λες, τώρα έχεις να πληρώσεις πετρέλαια για τη θέρμανση. Δυστυχώς, ναι, είναι και αυτά, είναι και αυτά, αλλά ο καιρός είναι ο καιρός. Πού θα σε πάω τώρα, σε Μονεβασιά? Εσύ ξέρεις. Μονεβασιά, ο κύριος Αντώνης Μαραβέγγε. Αλήθεια, στείλανε φωτογραφία. Φοβερή φωτογραφία από τη Μονεβασιά. Πάρα πολύ. Και από τη Μονεβασιά να πάμε στα Κύθυρα. Κύθυρα με θέα το Καψάλι, είναι Ανατολή από τα Κύθυρα. Η κυρία Ρενάτα μας έστειλε αυτή τη φωτογραφία. Κυρία Ρενάτα μου. Και να σε πάω και στη γέφυρα τη Ρου Αντιρίου να δεις πόσο φουρτουνιασμένη ήταν η θάλασσα τις τελευταίες ημέρες. Για κοίτα. Οπό. Η κυρία Νία Κεπένου, ευχαριστούμε από τη γέφυρα. Επαγγελματικές φωτογραφίες. Είναι, όχι, δεν είναι επαγγελματικές, τις τράβηξαν οι ίδιοι. Ναι, αλλά είναι σαν επαγγελματικές. Ναι, ναι, σαν επαγγελματικές. Το θέμα είναι ότι πρέπει ήδη να βλέπουμε και εσάς. Μπείτε και εσείς μέσα στο. Κάτι μια βούτια. Λοιπόν, και αν θέλετε να συνεχίσουμε να βλέπουμε εδώ πέρα τις δικές σας φωτογραφίες, μπορείτε να μπείτε στο λογαριασμό μου στο Instagram. Το βλέπετε εδώ, Τσουρός Κώστας. Μου στέλνετε σε μήνυμα φωτογραφίες σας που να δείχνουν την κατάσταση του καιρού. Να είστε και εσείς πρωταγωνιστές μέσα. Και εδώ μαζί με τη Θεούλα θα σας βλέπουμε και θα βλέπουμε τις ωραίες φωτογραφίες κάθε πρωί. Το ξέρεις ότι σήμερα έρχεται εδώ η Ευαγγελία, ε? Η Πλατανιώτη. Βεβαίως. Φυσικά. Σας είδα και χθες.